Η Ευρώπη δεν πρέπει να ιτηθεί από το φανατισμό, το θρησκευτικό μίσος και το ρατσισμό. Οι δυνάμεις της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού θα νικήσουν το φόβο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή αλλά και νυφαλιότητα τα γεγονότα και κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στη χώρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν κληθεί οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής και ζητά την αναβολή της σημερινής πρώην ημερησίας συζήτησης στη Βουλή, την αναβολή της για τη Δευτέρα. Προηγουμένως, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ, στην οποία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής ομιλίας ενημερώθηκαν και οι δύο για το τραγικό γεγονός στο Βέλγιο. Η επικοινωνία αφορούσε την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή τεχνικής και στελεχειακής υποστήριξης στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη για πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του ΝΑΤΟ και μείωση των ροών από τα τουρκικά παράλια, με εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σχετικά με το προσφυγικό, η κυβέρνηση εκτιμά ως ιδιαίτερα θετική τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συμφωνία αυτή ανοίγει για τους πρόσφυγες έναν ασφαλή ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Ευρώπη μέσω της εγκατάστασης από την Τουρκία. Η κυβέρνηση εργάζεται για την άμεση υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή. Ήδη καταγράφονται οι ανάγκες σε προσωπικό και τεχνική βοήθεια. Επίσης, ολοκληρώνεται η εκένωση των hot spots από πρόσφυγες και μετανάστες του παλαιού καθεστώτος και προωθείται με σαφές χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση νέων θέσεων φιλοξενίας. Επιπλέον, προετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση και το οποίο θα αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση της συμφωνίας. Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την έγκριση του εν λόγω νομοσχεδίου και τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων. Η κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και ταυτόχρονα επισημαίνει τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αφορούν δύο τομείς. Την άμεση παροχή βοήθειας με μέσα και προσωπικό προς την Ελλάδα, καθώς και την πίεση προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση των διακινητών και τον δραστικό περιορισμό των προσφυγικών ροών προς τα ελληνικά νησιά. Οι συζητήσεις με τους θεσμούς έχουν διακοπεί και θα ξεκινήσουν πάλι μετά τις γιορτές του Καθολικού Πάσχα. Υπάρχει προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής για τις 2 Απριλίου. Επισημαίνουμε τις σαφείς δηλώσεις των θεσμών ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το επόμενο διάστημα και μέσα στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο. Κάτσε Γιάννης από Αθήνα 84. Ήθελα να ρωτήσω το εξής με αφορμή και αυτό που μας είπατε ότι ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στην κυρία Μέρκελ και είχαν αυτή την επικοινωνία. Εάν η ελληνική κυβέρνηση μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Βέλγιο θα επηρεαστεί καθοριστικά και η πολιτική της σε σχέση με το προσφυγικό. Δηλαδή, εάν θα ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, πρόσθετα μέτρα, σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Και ένα ακόμα, αν ο κύριος Τσίπρας συνεννοήθηκε για την αναβολή αυτής της σύσκεψης και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει τηλεφωνική επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη και συνεννοήθηκαν για την αναβολή. Δεν ξέρω αν είχε και άλλα τηλέφωνα μέχρι τη στιγμή που έφυγε από το Μέγαρο. Είχε γίνει η επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερα και στην μικρή εισήγηση, γίνεται και η πρώτη σύσκεψη εκτάκτως με τον κύριο Τόσκα και τον κύριο Καμένο, προκειμένου να συζητήσουν και να δούμε ποια ζητήματα προκύπτουν. Παρακολουθούμε με προσοχή και την εξέλιξη και βεβαίως ό,τι χρειαστεί να γίνει αναγκαίο για τη χώρα και για την ασφάλεια της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, σαφώς και θα γίνει. Κυρία Γεροβασιλή, η κυβέρνηση φοβάται μήπως μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα ακόμα και οι χώρες οι οποίες έχουν συνενέσει σε αυτή τη συμφωνία αλλάξουν στάση. Πραγματικά, όπως συνέβη και μετά την τρομοκρατική επίθεση του Παρισιού,
τέτοιου τύπου γεγονότα, τέτοιου τύπου επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης, αυτά τα οποία κινητοποιούν αρχικά είναι φοβικά και βεβαίως ως ένα βαθμό δικαιολογημένα. Από εκεί και μετά θα χρειαστεί πραγματικά να αντισταθεί, η Ευρώπη θα πρέπει να αντισταθεί σε αυτό το φόβο που προσπαθεί να προκληθεί και να στρέψει σε άλλες κατευθύνσεις την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια είναι μια ανησυχητική κατάσταση βεβαίως, αλλά περιμένουμε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει επίσης με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία το καινούργιο τραγικό γεγονός. Κύριε Εκπρόσωπε, ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν εχθές, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, είπε ότι η Ελλάδα στις επόμενες μέρες θα νομοθετήσει για το ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και άρα μπορούν να γίνονται επιστροφές μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά στο έδαφος της. Υπάρχει τέτοια ατζέντα από πλευράς κυβέρνησης, δεδομένου ότι στη Σύνοδο Κορυφής η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει ίδια αυτό το βάρος, να νομοθετήσει ίδια ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα και ζήτησε ευρωπαϊκή νομική κάλυψη. Δεν υπάρχει ανάγκη τέτοιες νομοθέτησης. Δεν θα νομοθετήσουμε για την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. Δεν υπάρχει μέσα στο πλαίσιο αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε και επειδή οι πρόσφυγες θα εξετάζονται κατά περίπτωση και όχι ομαδικά, κατά περίπτωση θα κρίνεται και αν είναι ασφαλές για το συγκεκριμένο άτομο να επιστρέψει, να προωθηθεί σε άλλη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι και άλλες χώρες, πέραν της Τουρκίας, θα μπορούσε για κάποιον πρόσφυγα να μην είναι ένας ασφαλής προορισμός. Αυτό εξαρτάται κατά περίπτωση αναλόγως με το τι ακριβώς θα είναι για έναν από τους πρόσφυγες. Καλημέρα, Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κυρία Γεροβασίλη, η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι προϊόν συνδιαπραγμάτευσης και της Αθήνας και ένα θετικό βήμα, όπως τη χαρακτήρισε από τις Βρυξέλλες ο κύριος Τσίπρας, ή προβληματική και προϊόν απειλών, όπως τη χαρακτηρίζει σε συνέντευξή της η προηγούμενη αρμόδια υπουργός, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου? Κοιτάξτε. Από την προηγούμενη περίοδο μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, τα ζητήματα έχουν αλλάξει δραματικά. Παλιότερα μιλούσαμε για μεταναστευτική πολιτική. Σήμερα μιλάμε για μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Επομένως, δεν είναι ζήτημα αλλαγής αντίληψης κάποιων υπουργών. Είναι ζήτημα αναγκαίων προσαρμογών με βάση τα καινούργια δεδομένα τα οποία προκύπτουν σε αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης με τις μεγάλες προσφυγικές ροές από τη Συρία προς την Ευρώπη, που όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κανείς δεν ήταν έτοιμος ή δεν θα μπορούσε να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός. Και γι' αυτό σήμερα ο χαρακτηρισμός είναι αυτός ακριβώς που έγινε εκ μέρους μας. Και με αυτή τη λογική αντιμετωπίζουμε τη συμφωνία και θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση όλων των βημάτων. Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός στη συνομιλία που είχε με την Γερμανίδα Καγκελάριο έθεσε το θέμα της Τουρκίας, δηλαδή της μη συμμόρφωσης μέχρι τώρα από την πλευρά της Τουρκίας και τι γίνεται τελικά με τον παρατηρητή που είχε το τουρκοκυπριακό διαβατήριο. Τον δεχτήκαμε? Δεν υπήρχε τουρκοκυπριακό διαβατήριο. Το διαβατήριο ήταν κυπριακό και είχε σφραγιστεί από το... τουρκικό. συγγνώμη. Το διαβατήριο ήταν τουρκικό και είχε σφραγίδα από το ψευδοκράτος. Αυτό συμβαίνει και σε άλλους. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση και δεν απαγορεύεται η χώρα ανθρώπων που έχει σφραγιστεί εκεί το διαβατήριό τους, δεν απαγορεύεται η είσοδος της στη χώρα. Απλώς αντιμετωπίζεται με διαφορετική προξενική διαδικασία, που συνήθως είναι αυτό το χωριστό φύλλο, στο οποίο γίνεται η βίζα και αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο ερώτημά σας. Την κυρία Μέρκελ, αν έθεσε ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή της συμφωνίας από την πλευρά της Τουρκίας. Βεβαίως, όπως ανέφερα και στην αρχή, το ένα ζήτημα που θίχθηκε στο τηλεφώνημα ήταν η βοήθεια από πλευράς της Γερμανίας προς την Ελλάδα, σε τεχνική βοήθεια και σε προσωπικό. Και το άλλο μεγάλο σημείο, το οποίο ξέρετε ότι είναι και το κλειδί εφαρμογής της συμφωνίας, είναι η μείωση των προσφυγικών ροών.
Προφανώς θα πρέπει και η Τουρκία, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, να εμφανίσει μείωση των προσφυγικών ροών προς τη χώρα. Γεια σας. Μπέλα από Βραδινή. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους παράτυπους μετανάστες. Δηλαδή θα συλλαμβάνονται και θα μεταφέρονται πού. Εάν δεδομένου και του μεγάλου αριθμού που θα υπάρχει πλέον, αλλά και των ήδη υπαρχόντων μεταναστών. Θα υπάρχουν κάποιο κλειστού τύπου hot spot? Τα hot spot είναι κέντρα καταγραφής, είναι άλλο πράγμα. Κλειστοί χώροι υπάρχουν, όχι θα υπάρχουν, υπάρχουν ήδη. Προβλέπεται σαφώς και από τη συμφωνία ότι κάθε παράτυπος μετανάστης που μπαίνει από την ημέρα εφαρμογής, που μπαίνει στη χώρα, θα επιστρέφεται προς την Τουρκία. Αυτό είναι ήδη συμφωνημένο. Για τους μετανάστες οι οποίοι είναι εδώ, οι παράτυποι μετανάστες, ξέρετε ότι έχουμε ήδη κλειστά κέντρα, μέσα από τα οποία παραμένουν μέχρι να επαναπατριστούν. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Το ρωτώ αυτό γιατί πυκνώνουν τελευταία ανησυχητικά κρούσματα. Έχουμε δει ομάδες ατόμων να εισβάλλουν σε σταθμούς του μετρό και να κάνουν... Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα. Ναι. Έχουμε δει ομάδες ατόμων να εισβάλλουν στο μετρό και να κάνουν επεισόδια, να φεύγουν ανενόχλητοι. Έχουμε δει παρελάσεις στο κέντρο της Αθήνας οπλισμένων ατόμων. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα επεισόδια τα οποία αναφέρετε ήδη ερευνώνται από την αστυνομία. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Αλλά προφανώς, μεμονωμένα τέτοια επεισόδια ανθρώπων οι οποίοι κινητοποιούνται, δεν έχει εξεταστεί δηλαδή το δεδομένο, δεν έχουμε πόρισμα αν υπήρχαν τα όπλα ή δεν υπήρχαν κλπ. Που αποτελεί μια άλλη περίπτωση. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι εναντιώνονται με μια άποψη, ας πούμε, ιδεολογική απέναντι σε πολιτικές, αυτό νομίζω ότι δεν καθιστά κάποια χώρα μη ασφαλή, απλώς δηλώνει ότι είναι μια δημοκρατική χώρα. Αν υποθέσουμε ότι η έρευνα αυτή βγάλει κάποια από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν, όπλα κλπ, τότε νομίζω θα είναι ένα τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Τρεις μέρες μετά τη συμφωνία, η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η Τουρκία ανταποκρίνεται και θα ανταποκριθεί αφενός και αφετέρου. Ζητάτε συνέχεια βοήθεια τεχνική σε ανθρώπους κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι προετοιμάζεται η κυβέρνηση να φιλοξενήσει για αρκετό καιρό αρκετούς πρόσφυγες στην Ελλάδα. Έχετε εικόνα, κύριε εκπρόσωπε, τι σχέδιο είναι αυτό, δηλαδή τι χρονοδιάγραμμα, πόσους ετοιμαζόμαστε και για πόσο, 100.000, 150.000, ήδη είναι 50 τόσες και για πόσο καιρό. Σαφώς δεν πιστεύουμε ότι η Τουρκία μέχρι σήμερα έχει εφαρμόσει συμφωνηθέντα και δεν έχουμε δει σημαντική μείωση των προσφυγικών ροών προς τη χώρα. Γι' αυτό και ένας κύκλος επαφών που θα ξεκινούσε ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε ήδη σήμερα με το τηλεφώνημα στην κυρία Μέρκελ και θα γίνει και ό,τι άλλο χρειαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο κομμάτι της ερώτησής σας. Α, το πόσοι προβλέπετε. Κοιτάξτε, οι πρόσφυγες οι οποίοι παραμένουν στη χώρα θα μπουν σε πρόγραμμα μετεγκατάστασης με βάση τα συμφωνηθέντα από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι για ένα τουλάχιστον άμεσο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε, τουλάχιστον λέω, ένα χρονικό διάστημα, δεν θα έχουμε συμμόρφωση όλων των μερών, δεν είναι και δυνατόν ενδεχομένως μέσα σε πολύ λίγες μέρες, ούτως ώστε να φαίνονται αποτελέσματα από αυτό το σχέδιο, για κάποιες μέρες αρκετοί θα φαίνεται ότι θα παραμένουν εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι, για να μην βρεθούμε και πάλι προ εκπλήξεων, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και αριθμό παραπάνω από αυτό που προβλέπουμε. Δεν μην ξεχνάμε ότι ήδη μέσα στη συμφωνία προβλέπεται ο αριθμός των ανθρώπων και με χρονοδιαγράμματα, οι οποίοι από τους ήδη πρόσφυγες στην Ελλάδα, ενώ όχι στα νησιά πια, διότι αυτοί μπαίνουν στο άλλο σχέδιο, συγκεκριμένος αριθμός που προσφύγουν θα μετεγκατασταθεί
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή και την τελευταία σας απάντηση, η κυβέρνηση είναι βέβαιη ότι η συμφωνία μετά και τα σημερινά γεγονότα θα εφαρμοστεί ως έχει. Εξετάζεται, θέλω να πω, ένα ενδεχόμενο να υπάρξει αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας, αναθεώρηση των διαδικασιών, αναθεώρηση της σχέσης με την Τουρκία, το πώς θα επαναπροωθούνται, όσοι επαναπροωθούνται κτλ. Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, θέλω να πω. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη, δεν έκανε σύνδεση του προσφυγικού ζητήματος με την τρομοκρατία. Θα ήταν μια ήττα από την πλευρά της Ευρώπης, αλλά και από την πλευρά μας, να παραδεχθούμε ότι αλλάζει η τακτική, η στρατηγική απέναντι στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, που είναι ένα άλλο θέμα, με τα θέματα της τρομοκρατίας. Δεν θα πρέπει να τα συνδέσουμε. Έτσι, εκτιμώ ότι αυτή η αντίληψη δεν θα περπατήσει, όπως δεν περπάτησε και μετά την τρομοκρατική επίθεση που είχε γίνει στο Παρίσι. Γκαλονάκη από Πρακτορείδη Σωνινών. Η μία ερώτηση είναι, δεν ξέρω αν την ξέρετε, για τον κύριο Κυρίτσι, είναι αν έχουν πάει Έλληνες παρατηρητές, εκτός που ήρθαν οι Τούρκοι παρατηρητές. Και το άλλο είναι ότι σαν στρατηγική της κυβέρνησης, εν ώψη 25 Μαρτίου, έχουμε εδώ πέρα Τούρκους παρατηρητές, όπως και εγώ και άλλοι, από την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε νεκρούς αποκεφαλισμένους από τους Τούρκους. Είναι δυνατόν εν ώψη 25 Μαρτίου να έχουμε Τούρκους στα παραλία μας? Ευχαριστώ. Ιστορικά γεγονότα, τα οποία καθένας βεβαίως μπορεί να τα βλέπει από όποια σκοπιά θέλει, δεν επέτρεψε ποτέ να υπάρχουν Τούρκοι πολίτες. Οι διαφορές μας που έχουμε με τον τουρκικό λαό, δεν θα περάσουμε σε τέτοιου τύπου υπερβολές. Απ' την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται, και είναι νομίζω 25 ή 35 τον αριθμό, Γιώργο, 25 τον αριθμό, στα ελληνικά νησιά, είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι έρχονται για να διευκολύνουν και σε επίπεδο επικοινωνίας την διαδικασία των χορήγησης ασύλου. Καμία σχέση, και λίγο αυτό το θέμα να το δούμε και λίγο αλλιώς. Ξέρετε ότι εδώ έχουν συμβεί στη χώρα και άλλα πράγματα, σας θυμίζω, 2009, με Τουρκοκύπριο στη Λάρισα, όχι επί ΣΥΡΙΖΑ. Τουρκοκύπριο στη Λάρισα να είναι ο επιτελάρχης του ΝΑΤΟ και να είναι αποδεκτός. Επομένως, σήμερα μιλάμε για τελείως μια άλλη διαδικασία, η οποία δεν ενέχει τέτοιου τύπου κινδύνους, και πραγματικά καλό θα ήταν να μην μπει και στη ρητορική μας ή στο σκεπτικό μας τέτοιου τύπου ανάλυση της ιστορίας. Έλληνες παρατηρητές θα πάνε τις επόμενες μέρες, νομίζω ήδη, 5 έχουν ήδη πάει. Πέντε έχουν πάει, σωστά απαντάω. Επειδή δεν είναι. Θα μιλήσει και ο κύριος Κυρίτσης για ό,τι. Μια σκηνή εδώ, βεβαίως. 5 έχουν ήδη πάει. Έτσι. Στρατάκης από flash.news.gr. Επειδή στη σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Μαξίμου συμμετέχει και ο κύριος Καμένος, αυτό σημαίνει ότι αναπροσαρμόζουμε κάποια ζητήματα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας? Δηλαδή, πέραν των συνόρων, θα έχουμε μια πιο ενεργή ανάμειξη του στρατού, όχι μόνο για τις υποδομές, αλλά και για μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας? Δεν μπορώ να σας απαντήσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης. Μπορώ να σας πω όμως ότι ήδη υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμιο και σε πρεσβείες. Ήδη έχει συμβεί αυτό. Χωρίς να ξέρω, βεβαίως, και δεν θα ήταν δυνατόν να ξέρω αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμα της σύσκεψης, και όπως σας είπα, είναι μια πρώτη σύσκεψη. Πιθανόν να ακολουθήσουν και πιο αναλυτικές, για να δούμε αν και κατά πόσον και τι θα πρέπει, πού θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα στη χώρα. Βιτάλης από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σε σχέση με την ερώτηση του κ. Στρατάκη και σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα, ότι αν χρειαστεί μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας, θα τα λάβει η κυβέρνηση. Θέλω να ρωτήσω ακριβώς, πέρα από τα μέτρα αυτά που λαμβάνεται με τη φύλαξη πρεσβειών, αεροδρομίων κτλ., που είναι στη λογική αυτή, εξετάζεται το ενδεχόμενο για μέτρα που αφορούν εντονότερη παρουσία, για παράδειγμα, του λιμενικού
στη θάλασσα όταν έρχονται κύματα μεταναστών ή προσφύγων ή και τα, τα πλωτά hot spot. Εξετάζεται να ενεργοποιηθούν τώρα. Έχει αποδειχθεί, δυστυχώς όχι με ευχάριστα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν, ότι η χώρα μας έχει κάνει ακριβείς καταγραφές ανθρώπων και έχουν συλληφθεί και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνταν ότι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με την τρομοκρατία και έχει και δίνει τις αντίστοιχες πληροφορίες, διότι βρίσκεται σε συνεργασία για τα θέματα ασφάλειας και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός των άλλων. Επομένως, δεν νομίζω ότι μόνο η σαφής τήρηση των κανόνων, οι οποίοι μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχει αποδειχθεί ότι τηρούνται, νομίζω ότι είναι και εγγύηση για όλα αυτά τα δεδομένα. Και όσο πιο οργανωμένα και όσο πιο αποτελεσματικά θα γίνονται αυτές οι καταγραφές και στα hot spots των νησιών, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο που δημιουργεί ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, οι υπηρεσίες, όπως ξέρετε, βρίσκονται σε συνεργασία, σε επίπεδο ασφάλειας, ούτως ώστε αντίστοιχες πληροφορίες, όποιες πληροφορίες κρίνονται, να αξιοποιούνται αντιστοίχως από ελληνικές ή ευρωπαϊκές αρχές. Αντώνης Ατζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω πάλι σε σχέση με το θέμα της Τουρκίας. Η κυβέρνηση δίνει κάποιο χρονικό περιθώριο για τη μείωση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία, πέρα από το οποίο θα πρέπει και πάλι ενδεχομένως να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση ή ακόμα και επανεξέταση της συμφωνίας? Εμείς ζητάμε άμεσα, όπως αντιλαμβάνεστε, και γι' αυτό ήδη ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός σήμερα τις επαφές, ακριβώς διότι το ένα, ξέρετε ότι τα δύο κεντρικά ζητήματα που θα, από αυτά θα εξαρτηθεί η υλοποίηση της συμφωνίας είναι το ένα έχει να κάνει με τις προσφυγικές ροές από τις τουρκικές ακτές και το άλλο με το πόσο γρήγορα θα μπορεί να χορηγείται ή όχι, να εξετάζεται, εν πάση περιπτώσει, το θέμα του ασύλου στα νησιά. Και γρήγορα και αποτελεσματικά και με βάση φυσικά τα δικαιώματα και με έναν τους πρόσφυγες. Εκτιμούμε ότι και για τους δύο αυτούς λόγους, από την πλευρά, για τη μία πτυχή που αφορά τη χώρα μας, προφανώς κάποιες μέρες δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό αυτό. Έχουμε βάλει ένα πλάνο γύρω στο δεκαήμερο, που να θεωρείται ένας ανεκτός χρόνος, μέχρι να οργανωθεί το σύστημα όσο χρειάζεται και να ενισχυθεί. Απ' την άλλη πλευρά, το ζήτημα των ροών, αντιλαμβάνεστε ότι θα θέλαμε να έχει λυθεί από χθες. Η κυβέρνηση διπλωματικώς βρίσκεται σε δυσχερή θέση με βάση τις παλιές δηλώσεις υπουργών της ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάτε τώρα πάλι για σχήματα λόγου, τα οποία ουδέποτε προκάλεσαν διπλωματικά θέματα και φυσικά ούτε και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το ξέρετε ότι ουδείς επί της ουσίας έχει τέτοιου τύπου αντιμετώπιση απέναντι σε τρομοκράτες, απέναντι στους τζιχαντιστές. Επομένως, γι' αυτό και δεν υπήρξαν διπλωματικά θέματα, κατά συνέπεια δεν έχει κανένα λόγο να υπάρξουν σήμερα. Ζορμπά από Καπιταλική Κεφάλαιο. Κυρία Εκπρόσωπε, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα της διαπραγμάτευσης. Είπατε ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν προϋποθέσεις άμα την επιστροφή των θεσμών να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση. Την ίδια εκτίμηση είχε και πριν από 5 μέρες και πριν από 10 μέρες. Πρώτον, σε ποιο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί το κλείσιμο των μετόπων των ανοιχτών σε φορολογικό κόκκινα δάνεια, τα οποία, αν δεν απατώ μέχρι η σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, είπατε ότι αυτό είναι το αναδείχθηκε αυτό στο μεγαλύτερο αγκάθι και στο ασφαλιστικό. Και τι μας εγγυάται ότι δεν θα επιστρέψουμε σε ένα ντεζαβού του περασμένου καλοκαιριού που να χρειαστεί να υποράψουμε τα πάντα για να τα κλείσουμε άρον-άρον. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το πλαίσιο το οποίο είχε διαμορφωθεί και το οποίο διατυπώθηκε από τον κύριο Τσακαλώτο ήταν ότι περιμένουμε ότι η διαπραγμάτευση θα έχει κλείσει πριν το δικό μας Πάσχα, δηλαδή περίπου 20-22 Απριλίου, χωρίς να μπορεί αυτό να προσδιοριστεί ακριβώς, αλλά οριοθετήθηκε κάπου εκεί. Ξέραμε επίσης ότι θα υπάρχει, λόγω του Καθολικού Πάσχα, θα φύγουν κάποιες μέρες.
Επομένως, το χρονοδιάγραμμα δεν μας δημιουργεί μέχρι στιγμής κάποιο τύπου αμφιβολίες ή ανησυχίες. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο υπάρχει ως εκτίμηση, κυρίως από πλευράς του Οικονομικού Επιτελείου, είναι ότι στα ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού είμαστε κοντά και αναμένεται με την επιστροφή στις 2 Απριλίου γρήγορα να υπάρξει σύγκληση και να κλείσουν τα ζητήματα, διότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Από το ζήτημα των κόκκινων δανείων, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει απόσταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει απόσταση σήμερα, θα υπάρχει απόσταση και μετά από τόσες μέρες. Τα τεχνικά κλιμάκια εξακολουθούν να εργάζονται, δεν έχουν σταματήσει, θα εργάζονται και σε αυτό το διάστημα, ενδεχομένως εκτός από 2, 3, 5 μέρες που λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Και η δουλειά θα συνεχιστεί μέχρι την αξιολόγηση, την οποία η πρόθεση και η δική μας, αλλά και των Ευρωπαίων, είναι να κλείσει γρήγορα. Αλλά βεβαίως εμάς κυρίως μας ενδιαφέρει και το πώς. Και όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και οι όροι της, οι οποίοι καθορίζουν, όπως ξέρετε, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κοινωνική ζωή της χώρας. Ειρήνη Σαββαπούλα από το Star Channel. Κυρία Γεροβασίλη, η παρουσία του κυρίου Καμένου στο Μαξίμου σημαίνει ότι θα λήξει και η εκκρεμότητα με τον κύριο Μουζάλα. Δεν ξέρω αν θα είναι ευκαιρία να συζητήσετε τέτοιο ζήτημα σήμερα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ξέρω μόνο ότι δεν εκλήθη γι' αυτό, εκλήθη ασπεσμένο ο κύριος Καμένος. Χωρίς να μπορώ να σας απαντήσω τι θα συζητηθεί, αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα που εγώ είμαι εδώ και συζητάμε. Δεν μπορώ να την προβλέψω την συνομιλία αυτή. Ρένε Μαλτέζου από το Reuters, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε συνυπολογίσει τον ανθρώπινο παράγοντα το γεγονός, δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, δεν θα θέλουν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Πώς θα τους πείσετε? Και μια δεύτερη ερώτηση, ποια είναι η αντίδραση της κυβέρνησης στις ανακοινώσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι η συγκεκριμένη συμφωνία παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης? Εντάξει. Ακριβώς εδώ ήταν και τα πολλά δικά μας ερωτηματικά, διότι η συμφωνία είχε κάποιες γενικές τοποθετήσεις ότι δεν θα παραβιαστούν και τα δικαιώματα των προσφύγων. Και στη βάση αυτή καλούμαστε ακριβώς γι' αυτό και έχει συσταθεί και η αντίστοιχη επιτροπή εδώ από νομικούς μας, οι οποίοι θα εξετάσουν πώς, χωρίς να παραβιάζεται, που αυτό το ότι θα εξετάζεται και ένας-ένας και δεν θα υπάρχουν μαζικές απελάσεις ως ένα βαθμό διασφαλίζει, αλλά και το πλαίσιο και τον τρόπο που θα λειτουργήσουν και οι δημόσιοι λειτουργοί, προκειμένου να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα των προσφύγων. Αυτό, ξέρετε, ότι και για μας αποτελεί ένα πολύ κεντρικό ζήτημα. Διότι καλούμαστε με γρηγορότερα, σε συντομότερο διαστήματα να αποδίδουμε ή όχι το άσυλο. Και αυτό δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, η ταχύτητα δηλαδή, να δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει περιθώρια παραβίασης δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση ανησυχεί μετά από διάφορα κρούσματα, όπως είδαμε για παράδειγμα στα Ιωάννινα πρόσφατα, που διάφοροι πολίτες ξεσηκώνονται εντός εισαγωγικών κατά της μεταφοράς προσφύγων σε κέντρα στην ενδοχώρα, κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στην ενδοχώρα και πώς προτίθεται μάλιστα να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Εντάξτε. Πραγματικά υπάρχουν θέματα αντιδράσεων που αφορούν και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τις διαθέσεις των ίδιων των προσφύγων. Πραγματικά βρίσκονται σε ένα ανασφαλές περιβάλλον και οι πρόσφυγες οι οποίοι δεν θέλουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα. Ουδέποτε ήταν ο στόχος τους αυτός. Από τη μία πλευρά είναι αυτό και γι' αυτό και βλέπουμε να μην υπάρχει αποχώρηση με εύκολο τρόπο, δηλαδή να πείθονται εύκολα να φύγουν από την Ιδωμένη. Και όσο και πιο μακριά από ένα δρόμο που θεωρητικά οδηγεί προς τα σύνορα γίνεται η εγκατάστασή τους, τόσο και μεγαλύτερη ενδεχομένως είναι η αγωνία τους και η αντίδρασή τους. Είναι ένας παράγοντας σημαντικός. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι αυτός που λέτε από τις τοπικές κοινωνίες οι αντιδράσεις, που ευτυχώς, και αυτό τιμά τη χώρα μας, ήταν μικρής εκτάσεως. Κυρίως οι Έλληνες πολίτες στάθηκαν
Με άλλο τρόπο απέναντι στους πρόσφυγες, προσέφεραν βοήθεια, τους στήριξαν, τους στηρίζουν και γι' αυτό ήταν και εντυπωσιακή η συμπεριφορά του ελληνικού λαού. Πιστεύουμε ότι μέχρι να δουλέψουν οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί, που οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί είναι μέσω της ενημέρωσης την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένα να καταλάβουν, να το βιώσουν οι πρόσφυγες ότι αυτή είναι η μόνη ασφαλής οδός για να περάσουν προς την Ευρώπη, δηλαδή μόνο μέσα με την εγκατάσταση και όχι μέσα από παράνομη οδό του Αιγαίου, πραγματικά θα υπάρχει ένα διάστημα που θα έχουμε αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ευχάριστο που συμβαίνουν και που χρειαζόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Γκαντώνα, από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία εκπρόσωπε, αν τις επόμενες μέρες δούμε πράγματι αναβάθμιση του μεταναστευτικής πολιτικής, εάν ο κύριος Μουζάλας θα παραμείνει υπουργός ή αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε ένα άλλο πρόσωπο στη θέση του. Όσον αφορά τον κύριο Μουζάλα, όπως σας είπα, εκκρεμεί η συζήτηση, δεν είμαι σε θέση εγώ να απαντήσω σε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, μέσα στα νομικά πλαίσια, στα νομοτεχνικά που εξετάζονται αυτές τις μέρες, είναι και τα ζητήματα της αναβάθμισης της λειτουργίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αρχικά φαίνεται να διαμορφώνονται με δύο γενικές γραμματείες, μία για την πρώτη υποδοχή και μία για τα θέματα ασύλου, ούτως ώστε πιο αποτελεσματικά και χωρίς πολλαπλές και συναρμοδιότητες και πολλούς εμπλεκόμενους, να μπορούμε να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Σημαίνει τις δύο λοιπόν γενικές γραμματείες. Σημαίνει αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά το μεταναστευτικής πολιτικής ήταν ένα υπουργείο που δεν είχε από κάτω την υποδομή για να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες συνθήκες και θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο η λειτουργία του. Έτσι λοιπόν έχουμε αναβάθμιση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με βάση τις ανάγκες που διαμορφώνονται για την υλοποίηση της συμφωνίας και οι νομικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν και ποια μορφή ακριβώς θα χρειαστεί. Θέλουμε γρήγορη αναβάθμιση που να μην δημιουργεί όμως πρόβλημα και στους υπάρχοντες υπαλλήλους και να μην δημιουργούνται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Πάλι. Ναι, για τη μεταναστευτική πολιτική, μιας και ναι. Είναι δυνατόν και πώς λειτουργεί ο νόμος μεταναστευτικής πολιτικής όταν για να καταθέσει αίτηση κάποιος που ζητάει πολιτογράφηση στην Ελλάδα, στο κέντρο της περιφέρειας Παιανίας, ενημερώθηκε τον Νοέμβριο ότι για να καταθέσει αίτηση πρέπει να πάει μετά τις 2 Μαΐου. Ναι, το γνωρίζω έτσι, πάρα το πολύ θέτω καλά για αυτό. Να χρησιμοποιήσω αυτή την καθυστέρηση. Είναι έτσι ακριβώς όπως λέτε και αυτά ακριβώς έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε και βεβαίως και για ζητήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό και βεβαίως χρειάζεται και η έγγραφη ενημέρωση και πιο βαθιά ενημέρωση και αυτών που καταφτάνουν και στα hot spots των ελληνικών νησιών. Όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο το οποίο καταστρώνεται αυτές τις μέρες. Εννοώ μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εννοώ ταχύτατα. Στο νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρετε, θα υπάρχει πρόβλεψη για δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων σε ό,τι αφορά τους τέτοιες ασύλου και αυτή θα έχει δικαίωμα ασφαλιστικών μέτρων κατά αποφάσεων. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δυστυχώς δεν έχω τόσο καλή νομική γνώση. Ξέρω όμως ότι προβλέπεται να γίνει, αλλά δεν μπορώ να σας πω τις αρμοδιότητες. Τα νομικά μου δεν είναι τόσο προχωρημένα. Σας ευχαριστώ, έχουμε τελειώσει. Μέχρι να έρθω εγώ εδώ δηλαδή, δεν υπήρχαν. Ναι.